υπάρχουν τώρα και θεσμοί. Ξεκινάει η τέταρτη αξιολόγηση. Λέτε και ακούγεται ότι αυτά τα 80-88 προαπαιτούμενα δεν είναι αγκάθια ως επιτοπλίστων ή κάποια που θα κολλήσει πάρα πολύ διάστημα το θέμα της αξιολόγησης. Αλλά εδώ υπάρχουν και συζητήσεις τι θα γίνει με το αφορολόγητο, αν θα έρθει νωρίτερα. Και το ρωτάω αυτό γιατί πολύ συχνά ο Νίκος βάζει μία κουβέντα και λέει ότι τι γίνεται στην τσέπη του πολίτη. Δηλαδή, ωραία τα οικονομικά στοιχεία, καλό το κλίμα, οι δείκτες και όλα αυτά. Αλλά αν πάλι πάμε να συζητήσουμε πάλι μείωση στο αφορολόγητο, όλο αυτό θα έχει περαιτέρω επίπτωση σε όλους. Και ειδικά και σε όσους δεν έχουν. Είναι απολύτως σαφές αυτό. Γι' αυτό και θα έλεγα ότι έχει μία σημασία. Γι' αυτό μίλησα ότι η βασική προτεραιότητα είναι αυτό το ολιστικό πρόγραμμα. Λίγο να σας εξηγήσω αυτό και να απαντήσω και στο ερώτημα για τον κατώτατο μισθό. Τι είναι αυτό? Είναι ένα... θα αποτυπωθεί εκεί, ας το πούμε έτσι, η μεταμνημονιακή εποχή. Και εκεί κρίσιμο ρόλο παίζει, γιατί έχει δύο σκέλη, ας το πούμε, θα έχει αυτό το ολιστικό πρόγραμμα. Το ένα είναι το αναπτυξιακό σκέλος και το άλλο είναι το κοινωνικό σκέλος. Κινδυνεύουμε... Απαντάω κατευθείαν. Κινδυνεύουμε να έρθει το αφορολόγητο προς τα πίσω, όπως λένε. Δηλαδή να έρθει πιο μπροστά. Η γνώμη μου είναι ότι με βάση τους δείκτες που έχουμε, διότι αυτό θα γίνει, προσέξτε, εάν τον Απρίλιο-Μάιο κριθεί ότι δεν πιάνουμε το στόχο για το πρωτογενές πλεονάσμα, το 3,5%. Η εκτίμηση είναι ότι αυτό το πράγμα δεν... Όχι μόνο δεν φαίνεται στον ορίζοντα, αλλά ίσα-ίσα ανάποδα τα στοιχεία δείχνουν ότι μπορούμε να το πιάσουμε αυτό το πρωτογενές πλεόνασμα, το οποίο σημειώνω ότι πράγματι είναι ψηλό, πράγματι αποτελεί τροχοπέδι στην ανάπτυξη της οικονομίας, αλλά αυτό είναι την ώρα αυτή που συζητάμε. Αυτό είναι, περί αυτού πρόκειται. Άρα λοιπόν νομίζω ότι δεν υπάρχει ορατός τουλάχιστον κίνδυνος να υπάρξει τέτοιο να υπάρξει αφορολόγητο που να έρθει πιο νωρίς. Είναι θέμα αυτό? Βεβαίως είναι θέμα. Είναι πολύ μεγάλο ζήτημα και νομίζω ότι και μέσα στο ολιστικό αυτό πρόγραμμα θα προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε αντίβαρα, αν το θέλετε έτσι, πέρα από αυτά που έχουν αποτυπωθεί στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, αντίβαρα έτσι ώστε να ισορροπήσουμε την κατάσταση, η οποία παραμένει δύσκολη. Δεν είναι εύκολη, όμως έχουμε πολύ σημαντικά στοιχεία και εκεί μπαίνει και το θέμα του κατώτερου μισθού, διότι έχουμε μια εμπειρία και από άλλες χώρες. Υπάρχει το παράδειγμα της Πορτογαλίας, είναι ξεκάθαρο. Ακριβώς. Αυτό. Όμως το παράδειγμα αυτό θα το ακολουθήσουμε εμείς ή θα βγούμε από τα μνημόνια ωραία και καλά και μετά Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο θα πούμε ότι είχαμε μια αυταπάτη, ότι θα γινόταν και σε εμάς το παράδειγμα της Πορτογαλίας. Ή μας έκαναν επίθεση. Μας έκαναν επίθεση. Είχαμε μια αυταπάτη. Και... Όλα αυτά δεν είναι απλά, ούτε είναι για να τα. Το έχουμε συμφωνήσει ή το έχουμε συζητήσει για τα καλά. Αυτό είναι το. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε πώς αυτό θα κλειδώσει στο τέλος της μέρας. Διότι ξέρετε ότι υπάρχει μια διαμάχη, θα την έλεγε κανένας, που εμφανίστηκε και στη δημοσιότητα ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και στην ελληνική κυβέρνηση όσον αφορά τον τύπο της εξόδου. Εκεί η δικιά μας άποψη είναι ότι πρέπει να έχουμε μια ανάλογη έξοδο από τα μνημόνια του τύπου της Πορτογαλίας, της Κύπρου κλπ. Χωρίς δηλαδή προληπτική γραμμή. Και γι' αυτό άλλωστε χτίζουμε και αυτό το προστατευτικό μαξιλάρι. Νομίζω ότι δεν μπαίνει ή το ένα ή το άλλο. Ή το ένα θα ακολουθήσουμε ή το άλλο. Εμείς λοιπόν επιδιώκουμε αυτό. Σε αυτή την επιδίωξη συμπεριλαμβάνεται, όπως σας είπα, στο ολιστικό πρόγραμμα ανάπτυξης, να μπορέσουμε μετά, ακριβώς από το κλείσιμο του προγράμματος τον Αύγουστο του 2018, να προχωρήσουμε και σε μια σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού, που είναι ένα μέτρο που όχι μόνο στηρίζει τους πιο ασθενείς, αλλά τραβάει όλη την οικονομία προς το μπρος. Είναι ένα μέτρο αναπτυξιακό στην ουσία. Η αύξηση του κατώτατου μισθού είναι αναπτυξιακό μέτρο στην ουσία με την ευρύτερη έννοια. Ξαναλέω όμως, δεν πρέπει να βιαζόμαστε, δεν πρέπει να πανηγυρίζουμε κάτι το οποίο ακόμη δεν έχουμε
κλειδώσει, δεν έχουμε πετύχει. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και πρέπει να χτίζουμε βήμα-βήμα όλη αυτή τη διαδικασία. Η δημοσιοποίηση της πρόθεσης είναι μέσω διεκδίκησης, κύριε Μαντά. Η δημοσιοποίηση της πρόθεσης γίνεται μετά από διασταύρωση και στις συζητήσεις με τους θεσμούς. Δεν είναι κάτι το οποίο το λέμε έτσι αόριστα. Είναι κάτι το οποίο θα περιλαμβάνεται ως ένα στοιχείο του ολιστικού προγράμματος. Μάλιστα. Τώρα, αν πάμε στο θέμα της Νοβάρτης, κύριε Μαντά, και που δεν ξέρουμε ακόμη την εξέλιξή του, βλέπουμε ότι έρχονται συνεχώς και νέα στοιχεία έτσι, στην δημοσιότητα. Παρ' όλα αυτά, όλη η αντιπολίτευση είναι απέναντι. Mm-hmm. Αυτό ουσιαστικά. Αυτό λέμε ακριβώς, θα σας πω γιατί. Εντάξει, θα το εξηγήσετε. Εμείς αυτή την εικόνα έχουμε, ότι ενώ υπήρξαν κάποιες στιγμές και στο εθνικό θέμα, στο θέμα των Σκοπίων, μιας καλύτερης σχέσεις, ας πούμε, με το κίνημα αλλαγής ή, εν πάση περιπτώσει, με τον κύριο Θεοδωράκη, όλο αυτό το κομμάτι από εκεί, τώρα ξανά βρισκόσαστε απέναντι. Αυτό σας δυσκολεύει, θεωρείτε ότι θα σας δυσκολέψει και στο επόμενο διάστημα, αν αναζητήσετε έτσι συμμαχίες και καλύτερες σχέσεις. Ναι. Να πω μία σημείωση μόνο, επειδή αναφέρατε το θέμα της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, να το πω σε συνάρτηση με την πρώτη κουβέντα που κάναμε. Η γνώμη μου είναι ότι όσο πιο γρήγορα κλείσουν με αυτή την κατεύθυνση την εθνική γραμμή που λέμε και το θέμα της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, και φαίνεται ότι τα πράγματα θα προχωρήσουν με ταχύτητα σε αυτό και από την Αλβανία, δηλαδή όσο κερδίζουμε διπλωματικό και πολιτικό κεφάλαιο, μπετονάροντας, αν θέλετε, τα βόρεια σύνορά μας και έχοντας καλές σχέσεις με τους βόρειους γείτονές μας, τόσο θα μπορούμε με μεγαλύτερη δυνατότητα, θα έλεγα, να αντιμετωπίσουμε τις τουρκικές προκλήσεις. Αυτό μην το ξεχνάμε. Δεύτερο, σε αυτό το οποίο είπατε, εγώ έχω δει ότι δεν υπάρχει μία ενιαία στάση απέναντι. Και θα σας ξεκινήσω από το εξής. Πρώτον, ότι δεν θα είχαμε, και αυτό θέλω να το τονίσω ιδιαίτερα, δεν θα είχαμε αυτή την κατάσταση, δεν θα ανακατευόταν η Βουλή όπως γίνεται και σε πολλές άλλες χώρες, αν δεν υπήρχε το άρθρο 86 του Συντάγματος και ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Ένα το κρατούμενο. Και αυτό πρέπει να αλλάξει. Δεύτερο και κρίσιμο είναι ότι εδώ έχουμε αναφερθεί ένα σκάνδαλο και σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε θα διερευνήσουμε μέσα από αυτό το πλαίσιο που σας είπα πόσο περιοριστικό είναι και πόσο βάζει, εν πάση περιπτώσει, τη Βουλή και το πολιτικό σύστημα σε κάτι το οποίο σε τελευταία ανάλυση δεν το ανήκει, κατά τη δική μου γνώμη. Και κατά τη γνώμη πάρα πολλών άλλων. Λέω λοιπόν ότι σε αυτή τη φάση αυτό το οποίο οφείλουμε να δούμε είναι, με βάση το θεσμικό πλαίσιο που έχουμε, το τι ακριβώς μπορεί να κάνει η Προκατακτική Επιτροπή. Δηλαδή, τι μπορεί να διαπιστώσει, τι δεν μπορεί να διαπιστώσει. Και τι πρέπει να πάει στην δικαιοσύνη. Και πόσο χρόνο θέλει τελικά για να γίνει αυτό? Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι έχουμε βάλει ένα χρονικό διάστημα ενός μήνα. Πιθανά να χρειαστεί παράταση. Θα έλεγα εξαρτάται. Πάντως, από τη δική μας την πλευρά, είμαστε αποφασισμένοι να λειτουργήσουμε θεσμικά, χωρίς ακροβασίες, εντός του γράμματος και αν θέλετε, και της ουσίας των επιταγών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Και νομίζω ότι εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και μέσα σε αυτή την πορεία μερικά πράγματα, λέγοντας το εξής, ότι εμείς δεν έχουμε ούτε καμιά πρόθεση να κυνηγάμε μάγισσες, ούτε ρεβανσισμούς, ούτε τίποτε. Θα δούμε πάρα πολύ θεσμικά, πάρα πολύ προσεκτικά, ένα-ένα, όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία υπάρχουν. Και πάνω σε αυτό θα αποφασίσει η Προκατακτική Επιτροπή, δηλαδή πάνω στο τι οριοθετείται να κάνει. Ναι. Λοιπόν, μάλιστα. Πριν κλείσουμε, θέλω μια γρήγορη απάντηση και πριν πάω στην Θωμαρίδα την Αδάμου στη Φλόρινα, επειδή μας διαβάζω ένα mail ενός τηλεθεατή, μας λέει ξεχασιάριδες και επιλεκτικούς. Βέβαια δεν είχαμε τελειώσει ακόμα την κουβέντα μας, αλλά εντάξει, για το θέμα της
Ράνια Σαντονοπούλου. Του επιδόματος του ενοικίου. Λοιπόν, για να τα ξεκόβουμε λίγο αυτά τα πράγματα, να καθαρίζουμε. Εδώ είναι η δημόσια τηλεόραση. Άρα είναι για όλους μας. Όλες οι ερωτήσεις που βάλλονται και σε όλες τις ερωτήσεις. Απλώς τη σειρά των ερωτήσεων, τους αγαπητούς τηλεθεατές, αφήστε μας να τη βάζουμε εμείς που είναι η δουλειά μας. Για να στείλει ο Δήμος τα μηνύματά του και σε όλα τα κανάλια να γίνονται όλες οι ερωτήσεις. Χρειάζεται... Για τη Ράγια Αντωνοπούλου, για το επίδομα οικείου που παίρνει, μας ρωτάνε, γιατί το ξεχάσαμε να σας ρωτήσουμε. Αν θεωρείτε, κύριε Μαντά, γιατί προφανώς νόμιμο είναι, γιατί έτσι όπως το παρακολουθήσαμε και βγήκε, αλλά αν είναι και ηθικό από ένα ηθικό ζευγάρι. Το πλεονέκτημα της αριστεράς εκπληγώνεται από τέτοιου είδους επιλογές. Αυτό είναι το ερώτημα, κύριε Μαντά. Δεν ξέρω. Κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι το οποίο γίνεται αυτόματα για όλους τους βουλευτές, ανεξάρτητα από το πόθεν έσχεση τους. Έτσι. Συνεπώς. Δεν ξέρω τι έκταση έχει αυτό και ποιους αφορά. 12.000. Όχι, λέω τι έκταση έχει αυτό. Δηλαδή, πόσους βουλευτές αφορά που μπορεί στο πόθεν έσχεση τους να έχουν και ανάλογα ποσά, ίσως. Όχι, εδώ δεν λέει ότι δικαιούνται οι άνθρωποι, γιατί είναι ένα ζευγάρι, δικαιούνται προφανώς και οι δύο. Παίρνει ένας από τους δύο. Το θέμα είναι εύπορε. Θα μπορούσαν να πούν, εμείς δεν θα παίρνουμε αυτά τα χρήματα. Εσείς. Όπως δεν παίρνουν τα όπως να το πούμε τώρα. Δεν ξέρω. Κάναμε ένα ρεπορτάζ με τον Κώστα. Δεν ξέρω αν αυτό είναι. Υπάρχει μέσα στο δικαίωμα. Όχι, δεν είναι έτσι. Το με ποιον τρόπο μπορούν να πιθανά να το επιστρέψουν. Μισό λεπτό, κύριε Μαντά. Προφανώς αν έχει αναζητηθεί μια στέγη. Δηλαδή εδώ, τώρα δεν μπορούμε να το αναλύσουμε τόσο πολύ. Αν έχει αναζητηθεί μια στέγη από ένα ζευγάρι που κατοικούσε στο εξωτερικό, ήρθε εδώ και βρίσκουν ένα σπίτι στο Κολωνάκι. Ειλικρινά το λέω. Και εγώ θα ήθελα να πληροφορήσω ότι κάναμε ένα ρεπορτάζ. Λίγο απέχθεια αυτά τα πράγματα, γιατί να σας διακόψω λίγο. Δεν νομίζω ότι είναι το κρίσιμο. Όχι, όμως ξέρετε κάτι, κύριε Μαντά, δημιουργούν εντυπώσεις, θα μου επιτρέψετε. Τάξη. Όταν εδώ ο κόσμος ζορίζεται τόσο πολύ, όταν ακούει για ένα πολύ εύκολο ζευγάρι της πολιτικής, να επιδοτείτε και ένα χιλιάρικο του ενίκιο. Να προσφέρω λίγο στο ρεπορτάζ. Δεν παίρνουν ποτέ εκτός έδραση, κύριε Παπαδημητρίου και Αντωνοπούλου. Ενώ θα έπρεπε, έτσι δεν είναι. Εντάξει. Σε όλα τα ταξίδια. Οι υπουργοί πληρώνονται από το δημόσιο. Δεν παίρνουν. Από ό,τι μάθαμε χθες τουλάχιστον, που επικοινωνήσαμε με την κυρία Αντωνοπούλου, εγώ και ο Κώστας. Εγώ το γενικό σχόλιο που θέλω να κάνω είναι ότι όλοι μας σε αυτές τις δύσκολες εποχές πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί και θεσμικοί. Και αν υπάρχει θεσμική παραβίαση, τότε το συζητάω εγώ σοβαρά. Ωραία. Έτσι, αλλά πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε οτιδήποτε αφορά την ζωή μας. Να πάμε στη Θωμαίδα την Αδάμου. Κάνε την Θωμαίδα, κύριε Μαντά, πριν σας χαιρετήσουμε. Ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί τώρα στη Φλόρινα?